Καλημερίσουμε όμως και τον κύριο Λεωνία του ΚΚΕ και τον κύριο Μιχαλίδη. Να σας καλημερίσω και εγώ. Να κάνω και ένα σχόλιο. Σα είδα που χαμογελούσατε. Ναι, βέβαια. Ναι. Είχε ένα δίκιο στο τέλος η τοποθέτηση της συναδέλφου, γιατί νομίζω ότι η κατάσταση πολιορκίας δεν έχουμε μόνο στην Ελλάδα, για παράδειγμα. Έχουμε και στη Βενεζουέλα, όπου οι πολιτικοί σύμμαχοι του ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση των ΗΠΑ, βασικά έχει εξαπολύσει μια τεράστια παρέμβαση για να γκρεμίσει μια κυβέρνηση. Και θα ήθελα και ένα τέτοιο σχόλιο. Θα πάμε. Γιατί ξέρετε, είναι εύκολο. Θέλετε να απαντήσω. Θέλετε να καλημερίσουμε τον κύριο Μιχαλίτση. Όχι, είναι πολύ εύκολο να κάνει κανείς τέτοιες αναλύσεις. Αλλά όταν βρισκόμαστε στο διατάφτα, να ψηφίζει μαζί με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση υπέρ των μέτρων και βεβαίως να βρίσκεται το βράδυ μαζί με τον πρέσβη των ΗΠΑ και να. Νομίζω αν δεν κάνω λάθος, κύριε Λεωνίδη, επί του θέματος αυτού, ο κύριος Κουλόγλου διευκρίνησε ότι επί της ουσίας δεν Κοιτάξτε, δεν αναφέρομαι στη θέση που έκαναν οι ευρωβουλευτές. Γιατί αυτό είναι το εύκολο. Εγώ αναφέρομαι στη θέση της ελληνικής κυβέρνησης ως κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βεβαίως συνενεί και συμφωνεί με την ανατροπή της κυβέρνησης. Γι' αυτό ξέρετε, είναι πολύ εύκολο να μιλάμε για το μαύρο και για τη δικτατορία. Θέσατε ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε. Ένα σχόλιο, γιατί κοιτάξτε, θεωρώ αστείο, αν θέλετε, την αιτίαση τώρα που ακούω από το ΣΥΡΙΖΑ ότι ένα κόμμα έχει εκλεγεί από τις εκλογές και γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει. Γιατί μιλάμε, προσέξτε, για ακριβώς εκείνο το κόμμα το οποίο το όχι του 65% στο δημοψήφισμα, δηλαδή με πιο απόλυτο τρόπο να εκφραστεί ο λαός, δεν υπήρχε δυνατότητα, το έκανε ναι. Μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύτηκε και αυτά που έχει κάνει στην πραγματικότητα είναι σε πλήρη αντίφαση με τις προεκλογικές του υποσχέσεις για δύο ή τρεις συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Τι δείχνει, αν θέλετε, όλη αυτή η διαδικασία? Δείχνει ένα απλό πράγμα. Και θα ήταν πολύ εύκολο να σχολιάσει κανείς και από την άλλη και τη γελιότητα τώρα από τη Σκοπιά. Συγγνώμη κιόλας από τον συνάδελφο, τι, από τη Σκοπιά τον ΑΝΕΛ. Τι γελιότητα? Θα σας πω να ακούμε εκβιασμούς μέσα στη Βουλή του τύπου Γκαζόζες, Βερίκοκα, όλη αυτή η φιλολογία η οποία έχει γίνει πλέον αστεία. Η δικιά μας γνώμη είναι ότι όλη αυτή η συζήτηση τι δείχνει? Δείχνει ότι όλο το αστικό πολιτικό σύστημα είναι έτσι δομημένο ώστε η πραγματική θέληση του ελληνικού λαού να πετύχεται στα σκουπίδια. Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι ό,τι και να ψηφίσει, το αστικό κοινοβούλιο και το αστικό πολιτικό σύστημα βγάζει μνημόνια, είτε αυτά είναι ροζ, είτε είναι ροζ με λίγο σκούρο μπλε, είτε οτιδήποτε άλλος χρωματισμός, γιατί ήδη έχουν ετοιμαστεί μία σειρά από εναλλακτικά δεκανίκια που μπορούν να στηρίξουν αυτή την πολιτική. Και το είδαμε στην πορεία, είδαμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χρειάζεται να έχει τους ανεξάρτητους Έλληνες, εμφανίστηκαν άλλα στηρίγματα για να προχωρήσει αυτή η ίδια απαρέγκλητη πολιτική. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει στην πραγματικότητα το αστικό πολιτικό σύστημα το μόνο μπορεί να βγάλει είναι νόμους που υπηρετούν το κεφάλαιο, την άρχουσα τάξη, και γι' αυτό το λόγο ό,τι και να ψηφίσει ο κόσμος σε τελευταία ανάλυση, όποιο κόμμα και να βγάλει στην αστική διακυβέρνηση, έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Και γι' αυτό το λόγο εμείς ως ΚΚΕ λέμε ότι όλη αυτή η σαπίλα, αν θέλετε, πρέπει να γίνει κατανοητής ακριβώς σαπίλα του αστικού πολιτικού συστήματος, ως μια στην πραγματικότητα αδυναμία, αυτό το οποίο αποκαλείται αστικός κοινοβουλευτισμός, να εκφράσει την πραγματικότητα τη γνώμη. Συγγνώμη, ότι είναι μάταιο. Επομένως, δηλαδή, η πρότασή σας είναι. Η πρότασή μας λοιπόν είναι ότι πρέπει. Ποια είναι? Η πρότασή μας είναι ότι ο κόσμος πρέπει να αντισταθεί, να βγει στον δρόμο, να αντιπαλέψει την πολιτική όπως και να εφαρμόζεται, να καταλάβει ότι όποιος και να είναι ο συμβιβασμός, ο οποίος τελικά θα προκύψει. Γιατί όπως φαίνεται, κάποιος συμβιβασμός θα προκύψει. Είτε τώρα, είτε αφού γίνουν οι εκλογές. Η κατάσταση θα είναι χειρότερη για τους εργαζόμενους. Να ισχυροποιήσει τη μοναδική φωνή η οποία έρχεται και λέει ότι ο πραγματικός μας αντίπαλος δεν είναι το ένα ή το άλλο κόμμα, είναι αυτός που κρύβεται από πίσω. Και αυτό εξηγεί το λόγο για τον οποίο ό,τι και να ψηφίσεις στην αστική βουλή βγαίνει μνημόνιο, είτε ψηφίσεις Νέα Δημοκρατία, είτε Πασόκ, είτε ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει μνημόνιο, γιατί ο πραγματικός αντίπολος που λέγεται ΣΕΒ και λέγονται μονοπωλιακοί όμιλοι, λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι από πίσω και επιμένει. Και γι' αυτό το λόγο εμείς ως ΚΚΕ καλούμε τους εργαζόμενους να ισχυροποιήσουν τον πόλο αντίστασης, να ισχυροποιήσουν τη λαϊκή αντιπολίτευση σε κάθε κάλπη, είτε λέγεται Δήμος, είτε λέγεται Περιφέρεια, είτε λέγεται Ευρωβουλή, είτε λέγεται Βουλή, να ισχυροποιήσουν εκείνο το πολιτικό χορό, εκείνο το πολιτικό κόμμα που αυτή τη στιγμή το ΚΚΕ εκφράζει το σύνολο αυτού του πολιτικού χώρου, το οποίο κινείται σε μια γραμμή αντίστασης, αντεπίθεσης, σύγκρουση με αυτή την πολιτική. Αφήστε να από την μια πλευρά λοιπόν, σύμφωνο, από τη Νέα Δημοκρατία και από το μεγάλο κεφάλαιο, έχουμε ακριβώς αυτήν την κριτική. Γιατί δίνεται τον κατώτατο μισθό σαν πρώτο βήμα στα 650 ευρώ? Και από την άλλη έχουμε τον Κουκουέ, του οποίου την κριτική πραγματικά δεν την καταλαβαίνω. Κάτι είπε για δημοψηφίσματα. Το δημοψήφισμα ήταν αυτό που ήταν με το συγκεκριμένο ερώτημα, αν θέλαμε το συγκεκριμένο μνημόνιο. Μην πάμε τόσο μακριά. Για μένα όμως, και καλά θα κάνει το ΚΚΕ να μας πει τι τους λένε τα άλλα κομμουνιστικά κόμματα παγκοσμίως
Γιατί δεν στηρίζουν τη συγκεκριμένη κυβέρνηση με αθλητική σαφώ. Αλλά κυρία Σκούφα, εσεί θέλετε να πάμε όμω από το ένα θέμα αυτό. Είστε ο πιστότερο Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό είναι ο βασικό λόγο. Κοιτάξτε να δείτε. Είμαστε με την ειρήνη, τη συνεργασία και τη συνανάπτυξη στα Βαλκάνια. Το ΝΑΤΟ είναι με την ειρήνη, κυρία Σκούφα. Αυτό είναι καινούργιο. Αυτό είναι καινούργιο. Έχει υπαναχωρήσει. Είναι το ΝΑΤΟ τη ειρήνη. Κυρία όσον Σκουφά. Αφορά την να, θέση να του 92 που είχε το για το αυτό στον κόσμο, να το πείτε. Βοηθήστε με τον ΝΑΤΟ τη ειρήνη, κυρία Σκουφά. Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Να συζητάτε και να σέβεστε. Και εσεί να μάθετε να λέτε αλήθειε, κυρία Σκουφά. Να μην λέτε ανοησίε. Με τον ΝΑΤΟ τη ειρήνη δεν είναι τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, επειδή ο κύριο Νεφελούδη απάντησε στην κυρία Σκουφά. Απλώ δεν τον άκουσε τον κύριο Νεφελούδη. Φαίνεται ο άνθρωπο μιλάει για τζάμπα. Και τι είπε. Είπε ότι άμα δούμε τις συμβάσεις του μεγάλου κεφαλαίου, θα δούμε ότι εκεί η μισθή είναι παραπάνω από αυτά 51. Αυτό είπε ο κ. Νεφελούδης. Ναι, τι είπε, λοιπόν, είπε ο κ. Νεφελούδης. Ότι ο κατώτατος μισθός 751 είναι η βάση. Ναι, όλες οι συμβάσεις είναι παραπάνω. Και τι είπε λοιπόν ο κ. Νεφελούδης. Είπε ότι ο πραγματικός, ο κλαδικός μισθός, ο μέσος μισθός με τον οποίο αμείβονται οι εργαζόμενοι είναι πάνω από τα 751. Κύριε Λεωνίδη, είναι παραπάνω. Κυρία Σκούφα, στην αγορά με 300 και 400 ευρώ επιτρέπετε, μου επιτρέπετε λοιπόν, κυρία Σκούφα, παρακαλώ. Για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος τι έχει γίνει. Λοιπόν, για όνομα. Ο μέσος λοιπόν μισθός έχει μειωθεί 15% και η αύξηση από τα 5,86 στα 6,50 δεν αλλάζει το μισθό που παίρνει η μεγάλη μάζα των εργαζόμενων στο μεγάλο κεφάλαιο. Γιατί, δεν το θίγει το μεγάλο κεφάλαιο. Λέτε, λόγω ένα το κρατούμενο για να λέμε λίγο την αλήθεια. Δεύτερον, είπε και ο εκπρόσωπος των μικρών επιχειρήσεων ότι τι κάνει τώρα με αυτή την κίνηση η κυβέρνηση. Πιέζει τις μικρές επιχειρήσεις προς όφελος του μεγάλου κεφαλαίου. Τρίτον, τι έρχεται και κάνει η κυβέρνηση. Έρχεται και υπόσχεται και λέει ότι εγώ αλλάζω τον κατώτατο μισθό και τον ανεβάζω, αλλά στην πραγματικότητα έρχεται και υλοποιεί τον μνημονιακό νόμο, που έρχεται, ο οποίος έρχεται και καταργεί τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και έρχεται και βάζει στην ευθύνη του Υπουργείου να καθορίζει το μισθό κατά το δοκούν. Τέταρτον, συνολικότερα, άμα δούμε τις εργασιακές σχέσεις, το άθλιο εργασιακό καθεστώς το οποίο επικρατεί, τη μερική απασχόληση, την αμαπασχόληση, την ετεροαπασχόληση και τις κυλιόμενες εργασίες, θα δούμε ότι τελικά αυτός ο οποίος, το κομμάτι το οποίο ωφελείται είναι πάρα πολύ μικρό. Πέμπτον, Το είπε ο άνθρωπος ο οποίος μίλησε στην αρχή της εκπομπής σας. Είπε ότι συζητάμε για έναν κατώτατο μισθό, ο οποίος ήδη είναι πάρα πολύ κάτω από αυτό που χρειάζεται κάποιος για να ζήσει και το οποίο θα το φορολογήσει η κυβέρνηση. 10 χρόνια έχει να γίνει αύξηση μισθών. 10 χρόνια. Ναι, και σας λέω, μα αφήνετε να μιλήσω. Σας ενοχλεί η αλήθεια τώρα, κυρία Σκουφά. Σας ενοχλεί, σας πονάει η αλήθεια, κυρία Σκουφά. Επίσης, να μην ξεχάσουμε ότι η κυβέρνηση ετοιμάζεται αφενός να αυξήσει τη φορολογία μέσα από τη μείωση του αφορολόγητου. Έχει μέσα από το τελευταίο μνημόνιο οδηγεί σε μια τεράστια αύξηση τη φορολογία. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει αυτό. Δεν έχει τοποθετεί κάποιο απέναντι σε αυτό. Δεν έχει ολοκληρώσει με αυτό, κύριε Λιονί. Μα αφήνετε να ολοκληρώσω. Μα δεν γίνεται να λέγονται ανακρίβειες. Άμα πιστεύαμε ότι έλεγε ο Τσακαλώτος. Κυρία Σκουφά, άμα πιστεύαμε ότι λέγε εσείς. Και η διαπραγματευτική ομάδα και το Υπουργείο Εργασίας ήταν αυτοί που σταματήσανε το επαφές των μέτρων για την μείωση των μεταξύ. Αν πιστεύαμε αυτά που λέτε, η Ελλάδα τώρα θα ήταν ένας παράδεισος. Αλλά ο κόσμος έχει καταλάβει και δεν σας πιστεύει. Μιχαλίτσι, και να τελειώσουμε γιατί... ένα τελευταίο. Επιτρέψτε μου να κλείσουμε ένα τελευταίο. Αυτό λοιπόν το οποίο φαίνεται είναι ότι όλο το άθλιο αντεργατικό καθεστώς που έχουν προχωρήσει τα μνημόνια όχι απλά δεν καταργείται, αλλά βαθαίνει και προχωράει ακόμα περισσότερο και η κωδικοποίηση της εργατικής νομοθεσίας που ετοιμάζεται να φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα θα έχει ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά. Εμείς λοιπόν τι λέμε. Λέμε πάρα πολύ απλά ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να πιέσουν να ανακτηθούν πλήρως οι απώλειες και είναι, αν θέλετε, όνειδος, είναι ντροπή να συζητάμε για ανάκτηση των απώλειων όταν ο κατώτατος μισθός ήταν πάνω από 700 ευρώ πριν από 10 χρόνια. Το κόστος ζωής έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Η επαναφορά του στα 6,50 φυσικά θα βοηθήσει ένα κόσμο, αλλά είναι πάρα πολύ λίγο ακόμα και αυτά που είχε και είναι πάρα πολύ λιγότερο από τις ανάγκες που έχει και μπορεί πραγματικά να καλύψει. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν φορολογεί καθόλου το μεγάλο κεφάλαιο. Το αφήνει αφορολόγητο. Είναι η καλύτερη κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση των αναγκών. Είναι εις βάρος του χρόνου του κυρίου Μιχαλίτση. Γι' αυτό όλο το καπιταλισμό. Κυρία Σκούφα,
σας παρακαλώ. Ποιος τρώγεται εναντίον σας, κυρία Μέρκελ, σας καηδεύει. Είπε ότι κάνατε καλά τα μαθήματά σας, κυρία Σκουφά. Μην κοροϊδεύετε τον κόσμο. Σας είπε η κυρία Μέρκελ να κάνετε τα μαθήματά σας και ξανάρθε και είπε μπράβο σας. Ποιο κοροϊδεύετε τώρα, ποιο κοροϊδεύετε, έλεος.